Για μας ήταν μια αναμενόμενη ποινική μεταχείριση, ήταν μια ποινή ανάλογη και δίκαιη τόσο για τη βαρύτητα του εγκλήματος, όσο και για την προσωπικότητα του συγκεκριμένου κατηγορουμένου, ο οποίος μέχρι και την τελευταία στιγμή, παρά τις προτροπές της έδρας, έδειξε παντελώς αμετανόητος σε ένα έγκλημα ψυχρού αίματος, απόλυτα προμελετημένου, με κάθε λεπτομέρεια που αποκλειστικά και μόνο για να αποφύγει τις ποινικές ευθύνες ενεπνεύσει, σενάρια τάχατες, οργής και βίας θλίψης και βρασμού ψυχικής ορμής. Αυτό όμως που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό και που ενόχλησε πάρα πολύ την υποστήριξη της κατηγορίας και που στοικά τον άκουγε στις δύο ώρες που απολογείται, ήταν η προσπάθεια σπήλωσης της μνήμης του αείμνηστου Γεωργίου Ξυλούρη με διάφορους τρόπους, φτάνοντας στο σημείο ακόμη να αναφέρει ότι τάχατες είχε απασχολήσει για υπόθεση ζωοκλοπής. Άκουσον, άκουσον. Σήμερα το πρωί σήμερα έλαβε το λόγο. Όλοι αναμέναμε ότι θα ζητούσε μία συγγνώμη με την προτροπή των συνηγόρων του. Τελικά δεν έπραξε αυτό που αναμέναμε, αλλά πήρε το λόγο για να πει ότι τάχατες ο συγχωρεμένος είχε απασχολήσει με ανύπαρκτα στοιχεία, εισπάντως φυσικά την αγανάκτηση, ότι είχε απασχολήσει ο συγχωρεμένος, λέει ο Θανών, ο Γεώργιος Ξυλούρης για ζωοκλοπή. Εκεί έφτασε. Νομίζω ότι και ο ίδιος προκάλεσε την ποινική του μεταχείριση με τον τρόπο που άγαρμα, άκομψα και με έναν ιδιαίτερα, αν θέλετε, ταπεινωτικό τρόπο απολογήθηκε. Η οικογένεια Ξυλούρη είναι απόλυτα ευχαριστημένη από την ποινική μεταχείριση, από την καταδίκη δηλαδή για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς ελαφρυντικά, και θεωρούμε ότι σήμερα δικαιώνεται και η μνήμη του αείμνηστου του Γιώργου του Ξυλούρη. Και θέλω να τονίσω στο σημείο αυτό ότι η οικογένεια Ξυλούρη συμπάσχει, πονεί και συλληπείται και για το θάνατο του Λευτέρη του Καλομήρη, γιατί δεν υιοθετεί πρακτικές σπήλωσης μνήμης νεκρών όπως κάνει η άλλη πλευρά. Ευχαριστώ πολύ.